γκολ που δεχθήκαμε νομίζω άλλαξε όλη την εικόνα και όλη την ψυχολογία της ομάδας μας. Νομίζω ότι στο πρώτο ημίχρονο μπήκαμε πάρα πολύ ωραία στο παιχνίδι. Πιέσαμε ψηλά τον αντίπαλο, δεν αφήσαμε περιθώρια να αναπτυχθεί. Απέναντίας γίναμε κάτι της μπάλας εμείς και νομίζω ήμασταν πολύ πιο επικίνδυνοι από σε πολλές φάσεις. Κάναμε και ένα γκολ το οποίο δεν έχω εικόνα αν είναι offside ή δεν είναι. Δεν μέτρησε που αν είχαμε προηγηθεί εκεί μπορεί να έχει αλλάξει το αποτέλεσμα. Δεχτήκαμε ένα γκολ ένα-δύο λεπτά και πριν τελειώσει το πρώτο ημίχρονο, το οποίο ήταν καθοριστικό. Χωρίς καμία φάση το Καραϊσκάκη έκανε από κόρνερ στο δεύτερο δοκάρι, κάναμε ένα λάθος δικό μας, κάναμε γκολ, δύο μας έκανε γκολ. Από εκεί και πέρα ήταν πιο ψύχρεμο και πιο καλό σε διαχείριση του παιχνιδιού στο δεύτερο ημίχρονο. Μας έδωσε και χώρο, μας βρήκε ανοιχτά στην κόντρα, μας έκανε το 2-0 και από εκεί και πέρα δεν πιστέψαμε πλέον ότι μπορούσαμε να αλλάξουμε. Σίγουρα τελειώνει η κατηγορία εδώ, έχουμε άλλα 29 παιχνίδια, σίγουρα έχουμε ένα δύσκολο πρόγραμμα και ένα δύσκολο ακόμη και την Κυριακή και τα επόμενα είναι όλα δύσκολα. Κάναμε λάθη που θεωρώ ότι ήμασταν σε καλό δρόμο, είμαστε σε καλό δρόμο, μένει όμως να βελτιώσουμε ορισμένα πράγματα και σαν εικόνα και σαν ομάδα. Λεπτομέρειες κοστίζουν και λεπτομέρειες αυτήν την κατηγορία και τα λάθη πληρώνονται. Όταν αυτές οι ομάδες είναι υψηλό και οι παίκτες που παίζουν είναι σε υψηλό επίπεδο. Κοτς, εμείς μπορούμε να γνωρίζουμε πώς ασχολούμαστε με το ρεπορτάζ, αλλά επειδή ο κόσμος θα αναρωτηθεί, ο Κυπτίου και ο Σέντος, πώς και δεν ξεκίνησε να παίχτηκε η λόγη. Κοίταξε να δεις, ο Κυπτίου είχε δύο μέρες πριν εδώ, 38 χθες, είχε 37,5 το μεσημέρι όταν επικοινωνήσαμε μαζί και είχε 10 και 37,5. Σίγουρα ήταν καταβεβλημένο σαν οργανισμό. Ήταν εξαντλημένο. Και θεώρησα ότι έτσι έπρεπε να ξεκινήσω. Η αρχική μου δεκάδα δεν ήταν έτσι. Αν δεν ήταν ο Κυπτίου σε όλα τα παιχνίδια, νομίζω στα τελευταία θα είδατε κι εσείς που ήταν βασικό. Με τον Μπουραζέλ ήταν τακτική η αδερφή. Αναγκαστικά έβαλα τον Μπουραζέλ μετά, διότι είχε τις περισσότερες προπονήσεις. Οι άλλοι ήταν ανέτοιμοι. Όχι, και ο Σέντος και ο Μπουραζέλ. Και μετά ήταν τακτικό κομμάτι. Άρα έπρεπε να παίξουμε και δυτικά πράγματα, να βγάλουμε στα δυναμικά. Οι ποδοσφαιριστές έκαναν κάποιο σχόλιο με τον κόλπο που ακυρώθηκε του Ρίγα. Δεν συζήτησα μαζί του. Δεν συζήτησα και δεν έχω εικόνα, δεν ρώτησα τα παιδιά να σου πει. Επίσης, υπάρχει κάποιο παράπονο από την πλευρά του Ρίγα για του παίκτες του Καραϊσκάκη, ειδικά με το δεύτερο γκολ και το αν κερδίσουμε το fair play ή όχι. Κι εγώ άποψή μου είμαι, δεν το σχολιάσω όμως, γιατί δεν είμαι από του ανθρώπου που προσπαθώ να μαλακώσω να παλύνω την ήττα η οποία δεν φεύγει με αυτό έτσι. Σε άλλη φάση είναι και δική μας η ευθύνη των παιχτών που έπρεπε να φωνάξει ο καθένας fair play, υπάρχει παίκτης κάτω όπως κάνουμε σε όλο έτσι και εμείς έχουμε πάει για γκολ και έχουμε σταματήσει και να χάνουμε ή να είναι καθοριστικό το αποτέλεσμα και το έχουμε κάνει. Καταρχήν θα ήθελα να δώσω τις ευχές μου στο φίλο μου εδώ και στον αδερφό μου μια καλή πορεία και δεν είναι λαϊκισμός, ξέρω πολύ καλά πως το συνδύει δυσκολία να τα χάνει κάποιο συνέδρο του. Αλλά θεωρώ ότι έχει δείξει τρία χρόνια και δεν είναι τυχαίο τίποτα στη ζωή. Η πορεία που έχει κάνει με το Ρίγα είναι αξιόλογη και σίγουρα είναι μία από τις πιο δύσκολες έντες που υπάρχουν στο δεύτερο όμιλο. Εμείς σήμερα κάναμε την πρεμιέρα, μπορεί να νικήσαμε. Ειδικά στο πρώτο μήνυμα δεν ήμασταν καθόλου καλοί. Αλλά θεωρώ ότι στο δεύτερο μήνυμα κάπως ανεβάζαμε την απόδοση και δεν ξέραμε ότι τα μέτρα ανεβάζει ο Ρίγας. Ψηλά την ομάδα καταζητήσαμε και καταφέραμε να, σε μια κόντρα να τελειώσουμε το παιχνίδι με το 2-0. Επειδή αισθάνομαι, καταρχήν να ξέρετε πολύ καλά όλοι εδώ ότι είμαι χρόνια και χρόνια στο δίκτυο σας στο Νέα Ιωνία, στο Βόλο. Και αισθάνομαι περισσότερο βολιότηση και νικιώτηση από κάποιους που σήμερα και με τη Φαρκαδόνα μου βρίζουν την οικογένεια και δεν το περίμενα από το κοινό του Βελεστίνου. Μιλάω για μενωμένα 10 άτομα. Και δεν έχω κανένα παράπονο από την ομάδα, εκτός θα ζητήσω συγγνώμη μόνο από το Λάκη και από τη διοίκηση, αν έχω προσβάλει κάποιον, αλλά πρέπει να καταλάβω ότι και εγώ άνθρωπος είμαι και όταν η μητέρα μου πέθανε πριν 2 χρόνια κάποιος με τη βρίζει άσχημα, είχα κάποιος κύριος που δημοσιογράφος που μου έκανε παρατήρηση, γιατί και εγώ άνθρωπος είμαι και ξέρετε πολύ καλά ότι και λυπάμαι πραγματικά γιατί χαιρόμουν πάντα, χαίρομαι που έρχομαι στο Βόλο γιατί το αισθάνομαι σαν δεύτερο σπίτι. Τόσο από μένα.
αν θέλετε να πείσεις.